Κύριε Βουλευτά, κυρία Εκπρόσωπος Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΑ, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Εστίας των Λουκιωτών, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας, χορευτές, χορεύτριες από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, χαιρετίζοντας το δεύτερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αλεξάνδρειας, θέλω να καλωσορίσω στο Δήμο μας όλες και όλους και ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους από την Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, η περιοχή του Ρουμλουκιού, με τη μακρά παράδοση ξέρει να τιμά, ξέρει να σέβεται τις αξίες του πολιτισμού, κυρίως όμως τις αναδεικνύει. Ένας λαός που έχει ξεχάσει την παράδοσή του είναι σαν τον άνθρωπο, θεωρώ, που έχει ξεχάσει τη μνήμη του. Έχει πάθει κατά κάποιον τρόπο αμνησία. Η χώρα μας με τη μεγαλύτερη πολιτιστική διαδρομή επιβάλλεται να δραστηριοποιηθεί και να διαφυλάξει τον πολιτισμό της, αλλά και να προβάλλει με ευαισθησία και υπευθυνότητα στους άλλους λαούς. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν γερά στηρίγματα της ελληνικής παράδοσης, γιατί θεωρώ διατηρούν και προβάλλουν το λαϊκό μας πολιτισμό, αλλά και το μεταβάλλουν κυρίως από μουσιακό είδος σε έναν ζωντανό οργανισμό. Η Εστία λοιπόν Ρουμλουκιωτών με τις δραστηριότητες της κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Το πρώτο φεστιβάλ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία παρά τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει πέρυσι. Το δεύτερο φεστιβάλ που ξεκινά σήμερα ήταν μια μεγάλη απόφαση και πρόκληση στον καιρό της κρίσης. Αλλά όμως η Εστία με τη μεγάλη παρέα φίλων που έχει δημιουργήσει το ανέλαβε και είμαι σίγουρος ότι θα το ολοκληρώσει με επιτυχία. Οι 420 χορευτές, Έλληνες και ξένοι που πλαισιώνουν το φεστιβάλ και 50 μουσικοί, είμαι σίγουρος ότι θα τύχουν τις καλύτερες φιλοξενίες και θα βιώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη ζωή στο Ρουμλούκι. Ένας άλλος τρόπος που συμβάλλει στη γνώση του παρελθόντος, στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης, αλλά και στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και κρίσης, είναι τα ιστορικά κτίρια που υπάρχουν σε κάθε περιοχή του Δήμου μας. Αυτά είναι τα θησαυροφυλάκια του παρελθόντος που προβάλλεται η πορεία ενός λαού. Η Εστία λοιπόν Ρουμλουκιωτών, και πρέπει να το πούμε αυτό, θέλησε και σε αυτόν τον τομέα να αναλάβει δράσεις. Διεκδίκησε και ανέλαβε να στηρίξει και να αναδείξει το ιστορικό για την πόλη μας Κονάκι. Και πιστεύω ότι αυτό θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Η πρόθεση του Δήμου Αλεξάνδρειας και εμού προσωπικά είναι να στηρίξουμε και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο την πολιτιστική δημιουργία κάθε συλλόγου. Από την πρώτη στιγμή όταν ζητήθηκε η βοήθειά μας για το τριήμερο φεστιβάλ, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις, την προσφέραμε και δώσαμε τις λύσεις που χρειάστηκαν. Γιατί πιστεύουμε πράγματι ότι η παράδοσή μας είναι ζωντανή και στηριζόμενη σε αυτήν την παράδοση μπορούμε με αισιοδοξία να αντικρίσουμε το αύριο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντισταθούμε και να κρατηθούμε διατηρώντας την ταυτότητά μας. Φίλες και φίλοι, μέλη του Συλλόγου της Εστίας Ρουμλουκιωτών, ο Κωνσταντίνος Καβάφης σε ένα ποίημά του έγραψε: «Όταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου. Αυτό είναι για μας ο χορός». Είμαι σίγουρος ότι και εσείς με το Φεστιβάλ Χορού που ετοιμάσατε, με τόσο πολύ κόπο, αυτό πρέπει να το πούμε, αυτό θέλετε να κάνετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο πολιτισμός είναι όλα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο να βελτιώσει και να χρωματίσει την καθημερινότητά του αλλά και τη ζωή του. Εύχομαι λοιπόν από καρδιάς ο σύλλογός σας να συνεχίσει στο μέλλον τη σημαντική του προσφορά στον πολιτισμό.
να είναι πάντα μια ζωντανή κυψέλη παράδοσης. Παράδοσης και πολιτισμού. Μια μεγάλη παρέα αγάπης, χαράς, αλληλεγγύης στο Δήμο μας και όχι μόνο. Είμαι βέβαιος ότι το τριήμερο φεστιβάλ θα ικανοποιήσει όλες τις πολιτιστικές αναζητήσεις και θα καθιερωθεί ως θεσμός για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία, σε εσάς και στις οικογένειές σας και σε όλους τους καλεσμένους και σας εύχομαι και τους εύχομαι όλους να απολαύσουν το τριήμερο του φεστιβάλ διασκεδάζοντας και περνώντας όμορφα. Και όλοι και όλες να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ.